Καλησπέρα φίλες και φίλοι του κυπεδάκι.gr. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του μίνι ποδοσφαίρου. Μεγάλος τελικός για το Golden Cup 8x8, Athens Golden Cup, ανάμεσα σε Φλαμίγκος και Απόλλων Πειραιά. Νωρίτερα απέναντι στους Μοδέρος τα χρειάστηκαν, όπου αγωνιζόταν με ομάδες όπως είναι η Χασιέντα. Μεγάλη ευκαιρία, τελική του Δρόση, πρώτη στο μάτς. Στον αντίποδαν, ο Απόλλωνας νικήσει, όμως έχουμε γκολ από τον Δημητρίου. Στο τρίτο λεπτό, τρίτο προς τέταρτο λεπτό, οι Φλαμίγκος επιβεβαιώνουν τον τίτλο τους και με τον Έλληνα Διεθνή Κυπελούχος το 2021, επικρατώντας με 5-3 τον Τζάκαλς. Είδατε ένα σου του Μουρτίδη τώρα, άστοχο. Και τώρα για να δούμε, ο Μουρτίδης 1-1, ο Μπόγρης 1-1, με έναν εκ των κορυφαίων και του ημιτελικού. Φλαμίγκος που τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους, με 6 νίκες και 1 ισοπαλία. 2-1 τώρα, απίστευτο, από την κλειστή γωνία Δημητρίου. Και εδώ έχουμε νωρίς, στα πρώτα 6 λεπτά, 3 γκολ συνολικά. 2 για τους Φλαμίγκους με τον Δημητρίου, 1 για τον Απόλλωνα με τον Μπόγρη. Φλαμίγκους, Δρόσης 3-1. 3-1 με τον Κωνσταντίνο Δρόση. Φλαμίγκους ανοίγουν την διαφορά. Φλαμίγκους πριν από 3 μήνες είχαν τηθεί στο τελικό του Athens League από τη Μαγκουφάνα με 2-0 σε ένα πολύ κλειστό μάτς. Μουρτίδης πέρασε μπάλα, έδιωξε ο Μπαριτάκης με τα πόδια για να είναι σίγουρος. Ο Δρόσης είναι. Έχει βρεθεί ο Δρόσης σε θέση κεντρικού αμυντικού. Τον Μουρτίδη. Αμίγκος πρωταθλητής Ελλάδας. Ωραίο σούτ τώρα του Μπόγρη. Έδιωξε με τις γωνίες ο Βαγγελής. Εδώ 3-2, απίστευτο. Έκλεψε την μπάλα ο Μουρτίδης. Και αυτός που τη βάζει τα δίχτυα είναι ο Τσουκαλάς. Επιπολαιότητα. Παίξαμε τη φωτιά εδώ, οι Φλαμίγκος. Είναι φθηνό γκολ αυτό που δίνει. Ξανά ντέρμπι. 3-2 είναι το σκορ. 4-2 τώρα όμως. 4-2. Το που σκοράρει είναι ο Παπαγγελής. Και δίνει ξανά τον αέρα του συνδύο μέσα στην περιοχή του. Κατσάρας. Το άνοιγμα Δημητρίου. Τρομερό παιχνίδι. Τρομερό παιχνίδι για τους Φλαμίγκος. Δεύτερο γκολ του Κωνσταντίνου Δρόση. Άψογο παιχνίδι. Χωρίς ατέλειες εδώ. Με τη μία κυκλοφορία και τελείωμα ο Έλληνας Σταρ. Και τώρα έρχεται ο Παπαγγελής από πίσω. Βλέπετε τι σπριντ έκανε. Και φτάνει στο κόρνερ και γυρίζει την μπάλα. Δημητρίου τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει. Δεύτερη ευκαιρία Φλαμίγκος. Μεγάλη επέμβαση του Κολονέλου αυτή τη φορά όμως τα δίχτυα. Σε μια φάση διαρκείας οι Φλαμίγκος σκοράρουν και πάλι. Και πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ. Για την δεύτερη σερή κατάκτηση. 7-2. 7-2. Που τον... ένα πολύ μεγάλο μάτς. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ωραία τελική τώρα, ωραίο σουτ. Εξωτερώνει ο Παπαγεωργίου, ο Παπαγγελής. Το σουτ του Τσουκαλά. Ο μόνος διεθνής που δεν έχει αγωνιστεί είναι ο Απειρανθίτης που είναι στον πάγκο και κατευθύνει. Δρόσης για το χατρίκ. Καθυστέρησε. Το κάνει τώρα όμως με περίσσια άνεση. Δεν έχει πρόβλημα. Σημάδεψε την απέναντι γωνία του Κολονέλου. Χατρίκ από τον Έλληνα Σούπερσταρ. Φλαμίγκος και πάλι όμως έχουν την κατοχή. Κούτσιας, Βελέτζας, προωθεί την μπάλα, Κολονέλος διώχνει αρχικά και στη συνέχεια κάνει την απόκριση του αγώνα. Στη διπλή τελική τον Τόσκα Κελέρη, πολύ μεγάλη επέμβαση του Κολονέλου. Yeah. 9-2 με τον Τόσκα, να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ σήμερα. Τελικά ο Γιωργάς απευθείας. Όχι, τελικά η μπάλα βρίσκει και αλλάζει πορεία. 9-3. Λιγότερο από 6 λεπτά για το φινάλε. Είμαστε 45. Φλαμίγκος Απόλλωνας
9-3. Και τώρα γκολ. Μπάλα στα δίχτυα, χάνει την έξοδο ο Παπαγγελής. Και να δούμε σε ποιον θα πιστωθεί το γκολ. Παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσει η στατιστική υπηρεσία αν πιστώνεται στον Μουρτίδη ή αν πιστώνεται στον εκτελεστή του Αράουτ. Στον Μουρτίδη πιστώνεται, μάλιστα. 5 λεπτά φωνάζουν από τον πάγκο των Φλαμίγκος. Συγκέντρωσης. Γκολ! Γκολ και ο Λέρη με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πετυχαίνει και αυτός δεύτερο προσωπικό γκολ μετά τους Δημητρίου. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει παρατήσει το μάτς. Βλέπετε τώρα με τον Μπόγρη να κοντεύει να βγάλει και τελική. Τσουκαλάς. Τρομερή ενέργεια και εκτέλεση δίπλα από την εστία. Λήξη παιχνιδιού. Οι Φλαμίγκος θριαμβευτικά θα κατακτήσουν το κύπελο επικρατώντας με 14 το Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι ότι η πλάση την άνοιξε μετά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Φλαμίγκος προηγήθηκαν με τον Δημητρίου, ο Απόλλωνας απάντησε με τον Μπόγρη. 3-1 σκορ πρώτου μέρους με δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Δημητρίου και ένα γκολ που πέτυχε ο Δρόσης. 3-2 Απόλλωνας μείωσε με τον Τσουκαλά από την ασίστ του Μουρτίδη και κάπου εκεί όλοι θεώρησαν ότι έχουμε μάτς. Τα δύο γρήγορα γκολ των Φλαμίγκος όμως δεν επέτρεψαν να γίνει αυτό. Δρόσης και Παπαγγελής ανέβασαν κι άλλο το δίκτυο σκορ. 5-2 και από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε. Σαν να έσβησε ο διακόπτης. Από εκεί και πέρα η διαφορά άνοιξε. Πολύ σκοράραν και οι Φλαμίγκος και ο Απόλλωνας. Τελικό αποτέλεσμα. 14.